Σε αυτή την ενότητα θα σταθούμε στο θέμα της Κύπρου, στις εξελίξεις αλλά και στο πώς διαμορφώνεται εκεί το κλίμα μετά και τα τελευταία νέα που είχαμε. Έχουμε λοιπόν, θα συνομιλήσουμε μέσω Skype με τον κύριο Βασίλη Σκρόνια, είναι Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λευκοσία. Κύριε Σκρόνια, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαργαρίτη. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να μας μεταφέρετε ένα γενικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αυτή την περίοδο πλέον στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Μετά από ένα σοκ που συνέβη εδώ, ιστορικό θα έλεγα, τον περασμένο Μάρτιο, όπου με τα μέτρα που ελήφθηκαν αναμένεται φέτος και του χρόνου μια πολύ μεγάλη μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, μια μοναδική στα διεθνή χρονικά. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγηση το εκτιμούν γύρω στο 20%. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου το εκτιμάει για λιγότερο κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Και όταν το συγκρίνουμε με τα ελληνικά δεδομένα που για το ίδιο αποτέλεσμα μας χρειάστηκαν 4 χρόνια, ενώ στην Κύπρο θα γίνει σε 1,5-2 χρόνια, καταλαβαίνετε λοιπόν το σοκ για τις εταιρείες. Ξεκινάω με τις ελληνικές εταιρείες. Έχουμε γύρω στις 100 μεγάλες εταιρείες εδώ και πολλές άλλες μικρές. Οι 100 μεγάλες εταιρείες, όπως μεγάλες τράπεζες και τα ελληνικά πετρέλαια, το Τζάμπο και πολλές εταιρείες, να μην κάνω διαφήμιση, είχαν συνολικά υποστεί αυτό που λέμε κούραμα με αυτά τα τελευταία γεγονότα μεταξύ 50 και 60 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Για αυτές τις εταιρείες είναι ένα κόστος που μπορούν να ανθέξουν, να αντέξουν και δεν αποτελεί απαγορευτικό για τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Θα παραμείνουν στην Κύπρο, μου το δήλωσαν ένας ξεχωριστά οι μάνατζερ τους. Θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν το έργο τους και περιμένουν να περάσουν, να αντέξουν, να περάσουν τα 3 επόμενα χρόνια που θα θεωρούνται τα πιο σκληρά. Μάλιστα. Γιατί μετά 3 χρόνια αναμένονται να βελτιωθεί η οικονομία της Κύπρου, κατακόρυφα θα έλεγα, όταν θα αρχίσουν επενδύσεις για τον ενεργειακό τομέα. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι θα κρατήσει μόνο 3 χρόνια, το μόνο βέβαια εισαγωγικά συγκριτικά με αυτά που έχουμε δει στις άλλες χώρες, όλο αυτό και ότι όσοι μπορέσουν τα 3 αυτά χρόνια να κρατηθούν στην αγορά, μετά θα δουν βελτίωση? Έχουν προγραμματιστεί ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Χριστόφια. Έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της τάξης των 10 δις. Και αυτά δεν είναι έτσι φρούδες ελπίδες, είναι πραγματικά σχέδια. Και αναμένεται αυτό να δώσει αύξηση στο ΑΕΠ 60%. Είναι κάτι το εντυπωσιακό. Μάλιστα. Ας πάρουμε ένα πολύ κακό σενάριο, ότι δεν θα γίνουν τα 10 δις επενδύσεων και θα γίνουν τα μισά. Έτσι. Που ήδη η Noble Energy, η αμερικάνικη εταιρεία που έχει επενδύει και δραστηριοποιείται και έχει ανακαλύψει τις μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου, ήδη έχει δηλώσει ότι θα δραστηριοποιηθεί και θα επενδύσει σε αυτά που σας είπα, και πολλές άλλες. Συμμετέχουν ήδη μεγάλες εταιρείες, κορεάτικες, η γαλλική Total, η ΕΝΗ, η Ιταλική κτλ. Η μεγάλη κόλωση. Όλοι αυτοί με έναν τρόπο ή με έναν άλλο τρόπο θα συμμετέχουν τόσο στην κατασκευή, έχουν δείξει ενδιαφέρον τουλάχιστον, στην κατασκευή του ενεργειακού κέντρου που θα γίνει στο Βασιλικό, όσο και τα υπόλοιπα που θα γίνουν ένα δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και πολλά άλλα. Μάλιστα. Αυτά σας λέω, στη χειρότερη περίπτωση ας πούμε ότι θα γίνουν μισές επενδύσεις, είναι 30% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε τι όδοση μπορεί να δώσει στην οικονομία. Από εκεί και πέρα, με τα μέτρα ανάπτυξης για την επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, τι γίνεται, είναι σε ικανοποιητικό δρόμο? Την ταπεινή μου γνώμη να σας πω και πολλών επιχειρηματιών, δίνουν μια ελπίδα, μια καλή, και μάλιστα η κυπριακή κυβέρνηση θα έλεγα ότι εντυπωσιακά γρήγορα αντέδρασε αυτό. Εντυπωσιακά γρήγορα πήρε τα μέτρα αυτά. Μάλιστα. Για μια κυβέρνηση που ανέλαβε πριν πολύ λίγο καιρό. Και έπρεπε να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη λέλαπα, συν να πάρει και μέτρα αναπτυξιακά. Ευελπιστώ ότι από ό,τι δείχνουν και κάποια δείκτες, προς το παρόν οι δείκτες που έχουν δείξει επιχειρηματικού κλίματος, τόσο με ευρωπαϊκά στατιστικά όσο και του Πανεπιστημίου Κύπρου κλπ. Για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι πολύ κακές, αλλά ήδη μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου διαπιστώνουν μια βελτίωση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι τον επόμενο μήνα που θα γίνουν αντίστοιχες μετρήσεις
Μετά από αυτά τα μέτρα που σας είπα, όπως και από ό,τι φάνηκε το σύστημα άντεξε και οι Κύπροι καταναλωτές έδειξαν μια ωριμότητα στο θέμα αυτό, δεν κατέρευσαν οι τράπεζες, δεν παρουσιάστηκε φαινόμενο Αργεντινής να γκρεμίζουν τα πάντα κτλ. Νομίζω ότι συνεχώς το κλίμα θα βελτιώνεται. Βέβαια, θέλω να πω την αλήθεια, οι μικρές εταιρείες, και έχουμε πολλές για δικές μας, πολλοί άνθρωποι ήρθαν από την Ελλάδα να ανοίξουν ένα κατάστημα κτλ. Αυτοί δυστυχώς δεν θα αντέξουν. Είναι ξεκάθαρο, έχουν ήδη αρχίσει και κλείνουν κτλ. Γιατί αυτά τα τρία χρόνια που σας είπα, με μία μείωση του ΑΕΠ που θα κυμαίνεται από 15 μέχρι 20%, πραγματικά μόνο οι ισχυροί θα αντέξουν. Μετά την τριετία, και εγώ προσωπικά πιστεύω και πολλοί άλλοι ότι οι συνθήκες, γιατί είναι και μικρή η κυπριακή οικονομία, είναι εύκολο να πάει κάτω ή πάνω. Λοιπόν, με αυτές τις επενδύσεις που θα γίνουν, οι οποίες προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, τον διεθνή ιδιωτικό τομέα, νομίζω ότι θα ξεκινήσει την ανωδική της φορία. Και πριν κλείσουμε, κύριε Σκρόνια, πείτε μας λίγο τι γίνεται και με τις τράπεζες, το πώς κινούνται αυτή την περίοδο. Οι τράπεζες, λοιπόν, σήμερα επισκέφθηκα εγώ σαν απλός καταναλωτής, σαν απλός πελάτης μια τράπεζα, όλα λειτουργούν άψογα αυτή τη στιγμή, όλα ήσυχα, βέβαια υπάρχουν. Έχουν ακολουθήσει από τον περασμένο πότε είπαν, Μάρτιο 11 διατάγματα ελέγχου της κίνησης κεφαλαίων. 11 είναι πάρα πολλά. Αλλά όλα αυτά το ένα μετά το άλλο βελτιώνει, απελευθερώνει όλο και περισσότερο την κίνηση των κεφαλαίων. Βέβαια, προς το παρόν, ένας απλός καταθέτης μόνο 300 ευρώ την ημέρα μπορεί να σηκώσει από την τράπεζά του. Μάλιστα. Αλλά σας λέω, συνεχώς βελτιώνονται και ευελπιστούμε ότι το Μάιο, αυτό το μήνα, τον άλλο μήνα, θα έχει σχεδόν ανοίξει πολύ περισσότερο. Θα ίσως να φτάσουμε και την ολική απελευθέρωση. Και για τις επιχειρήσεις το καθεστώς είναι διαφορετικό? Για τις επιχειρήσεις, για όλους, υπάρχει μια κεντρική επιτροπή στην κεντρική τράπεζα που εξετάζει τα αιτήματά τους και δίνει εγκρίσεις. Όταν υπάρχει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ένα επενδυτικό σχέδιο ή κάτι σχετικό και στοιχειοθετείται παρκώς με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, αφημερώνει η επιτροπή, δίνει δικαίωμα να γίνει ανάληψη κάποιου ποσού. Σας είπα πρόσφατα, νομίζω σας είχα πει τελευταία ότι πρόσφατα για κάποιους συμπατριώτες μας από την Κρήτη, επιχειρηματίες που είχαν έρθει και διεκδικούσαν να σηκώσουν 3,5 εκατομμύρια, τους επιτρέπει να σηκώσουν 1,5 εκατομμύρια. Αυτό έχει σχέση τόσο με το επενδυτικό σχέδιο, αλλά όσο και με την δυνατότητα της τράπεζας. Αν η τράπεζα δεν μπορεί να το δώσει, δεν το εγκρίνει η Επιτροπή. Δηλαδή πρέπει και η τράπεζα να μην καταρρεύσει. Γίνεται αυτό το παιχνίδι. Επίσης, πολλά σχετικά αιτήματα για λόγους ανθρωπιστικούς. Κάποιος έπρεπε να κάνει, ένας καταθέτης, μια εγχείρηση, μας υπέβαλε το αιτήμά του, το υποστηρίξαμε σαν πρεσβεία και το επιτράπει να σηκώσει 30.000 από τις καταθέσεις του για να κάνει την εγχείρησή του. Μάλιστα. Βλέπετε ότι υπάρχουν λογικές πρακτικές για να μην μπλοκάρουν τα πάντα, όπως με την αυτιλία. Έγιναν μεγάλες αποφάσεις ελήφθησαν που επέτρεπαν στις εναυτιλιακές εταιρείες που είναι κατασημένες στην Κύπρο ή αλλού να κάνουν χρήση συγκεκριμένων ποσών για να μην σταματήσει το πλοίο και να βρεθεί στα μέσα του ειρηνικού, ας πούμε, έτσι, και να εκτελέσει την αποστολή του. Μάλιστα. Όλα αυτά λειτουργήσαν μέχρι τώρα άψογα. Πολύ ωραία. Κύριε Σκρόνια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Καλό σας μεσημέρι. Επίσης, γεια σας.